Σήμερα η εργατική τάξη μετράει έναν ακόμα νεκρό στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, ένα νέο προδιαγεγραμμένο έγκλημα, όπως τα δεκάδες, τα εκατοντάδες θύματα την ώρα της δουλειάς, την ώρα της εργασίας, που ενώ έπρεπε να σχολάσει στις 3 το μεσημέρι, η εργοδοσία τον κράτησε υπερορία και στις 5 η ώρα το απόγευμα άφησε την τελευταία του πνοή σε συνθήκες 37 βαθμών θερμοκρασίας. Αυτή είναι η καπιταλιστική βαρβαρότητα στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Αυτή την βαρβαρότητα στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους υπηρετούν και οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης σε μια κοστολογημένη επίθεση σε βάρος του λαού με νέα προνόμια για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αποτελούν οι προγραμματικές δηλώσεις τη συνέχεια της πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ παλιότερα, που στο σύνολό τους έχουν μετατρέψει τη χώρα σε απέραντη όαση των επιχειρηματικών ομίλων, των επενδυτών και σε λάκκο λεόντων για τους εργαζόμενους. Το δίλημα λοιπόν, τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων ή οι ζωές των εργατών, αποκτά όλο και μεγαλύτερη αξία σήμερα. Ο λαός δεν μπορεί να αποδεχτεί αυτή την κανονικότητα, ούτε την κανονικότητα να πνίγεται το χειμώνα από τις πλημμύρες και το καλοκαίρι να καίγεται από τις πυρκαγιές, να γκρεμίζονται τα σπίτια από τους σεισμούς χωρίς κανένα σχέδιο αναστήλωσης, χωρίς αποζημίωση των ζημιών που έχουν υποστεί, με ανύπαρκτη χρηματοδότηση για έργα και υποδομές αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής, αντισεισμικής θωράκισης της χώρας. Δεν ευθύνονται για τα δεκάδες θύματα τα τελευταία χρόνια ούτε η κακιά η ώρα, ούτε το κακό το ριζικό μας, ούτε γενικά η κλιματική αλλαγή, όπως μας λέτε, για να δικαιολογήσετε τα δικαιολόγητα. Πίσω από την Μάντρα, το Μάτι, την Εύβοια, τα Τέμπη, πίσω από τους αποχαρακτηρισμούς περιοχών Natura, τις καταπατήσεις ελεύθερων χώρων, Αιγιαλών, πίσω από την άναρχη δόμηση, τις νόμιμες αυθαίρετες κατασκευές, βρίσκεται ο πραγματικός ένοχος. Είναι η δίψα για το καπιταλιστικό κέρδος. Η πολιτική της εμπορευματοποίησης της γης, του νερού, των παράκτιων περιοχών, οι φιλομονοπωλιακές στρατηγικές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπουν τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την υλοποίηση αντιπυρικής, αντισεισμικής και αντιπλημμυρικής προστασίας. Μας είπε ο Πρωθυπουργός εχθές για σωστή οργάνωση του πολεοδομικού. Σωστή. Σωστή όμως για ποιον? Οι ελάχιστοι εναπομείναντες ελεύθεροι χώροι αντιμετωπίζονται ως απόθεμα γης για τα επόμενα επενδυτικά σχέδια του κεφαλαίου και οδηγούν πρακτικά στην εξαφάνισή τους. Αυτή η πολιτική την οποία υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις είναι που οδηγεί σε μπαζωμένα ρέματα, στην άναρχη επέκταση των σχεδίων πόλης, στην τσιμεντοποίηση των οικοπαίδων. Αυτό το πλαίσιο είναι που τελικά καθορίζει το πώς χτίζονται οι πόλεις, η ρημοτομία τους, ο τρόπος κατασκευής τους. Όπως επίσης το 80% των δημοσίων κτηρίων, σχολείων, νοσοκομείων, άλλων δημόσιων κτηρίων παραμένουν ανέλεγκτα, με δεδομένο ότι το 60% αυτών είναι κατασκευασμένα χωρίς καθόλου αντισεισμικούς κανονισμούς ή με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959. Οι σεισμοί σε Τουρκία, Συρία, στην Κρήτη, στη Σάμο, η σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων χρόνων, ενώ αναδεικνύουν επιτακτικά την ανάγκη για μέτρα που να εξασφαλίζουν ασφαλείς υποδομές που να προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή, το κράτος απουσιάζει συνειδητά από τον ολοκληρωμένο αντισεισμικό σχεδιασμό. Πώς εξηγείται από τη μία αυτό το κράτος με τόση ζέση να δημιουργεί ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, να προωθεί αντεργατικούς νόμους, να χρηματοδοτεί τους ομίλους με δισεκατομμύρια ευρώ και να μην αντιμετωπίζει τις αρνητικές για το λαό επιπτώσεις των φυσικών φαινομένων?
Η εξήγηση είναι απλή. Δεν μπορεί και δεν θέλει. Είναι στο DNA του καπιταλισμού η πολιτική που βάζει στο ζύγι κόστους ωφέλους την ανθρώπινη ζωή. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να τάζει κοσμογονία ως προς τα μέσα στο πυροσβεστικό σώμα, αυτά που είπε σήμερα κατά την επίσκεψή του στο πυροσβεστικό σώμα, αλλά κουβέντα για την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών, των οικισμών από κάθε κίνδυνο που θα έδινε βάρος στην πρόληψη, όπως προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, θα εξασφάλιζε την ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών σε χρηματοδότηση, προσωπικό, υποδομές, σε στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής, της ΕΚΑΜ, της δασικής υπηρεσίας, του γεωδυναμικού Ινστιτούτου, των κτηριακών υποδομών και άλλων υπηρεσιών. Αλήθεια, εσείς της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, που μιλάτε για χρυσή ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, για χρυσή ευκαιρία των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ, για χρήμα δηλαδή με τη ΣΕΣΟΥΛΑ, μπορείτε να μας πείτε τι προβλέπουν για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, για την οργάνωση της αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής, αντισεισμικής θωράκισης της χώρας? Απολύτως τίποτα. Και αυτό γιατί οι κοινοτικοί πόροι πάντα πριν τώρα ήταν και είναι συνυφασμένοι με τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και όχι με την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Χρήμα για την πράσινη ανάπτυξη σημαίνει πανάκριβες επενδύσεις ΑΠΕ, ακόμα και σε περιοχές Natura που αποχαρακτηρίστηκαν με δικούς σας νόμους, διαχρονικά. Σημαίνει παχυλές επενδύσεις στον τουρισμό, για πεντάστερα ξενοδοχεία σε μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, όπως το ελληνικό, στην πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών στην Κρήτη, με καζίνο, άλλες πολιτικές πολυτελείς δραστηριότητες, τη στιγμή που ξενοδοχοϋπάλληλοι δουλεύουν ανασφάλιστοι, όπως ο 22χρονος που εργάζονταν ως βοηθός μάγειρας και κάηκε με λάδι την ώρα της δουλειάς και αντί να τον πάει η εργοδοσία στο νοσοκομείο, τον έβαλε στο ψυγείο με τα κρέατα. Άλλη μία μορφή καπιταλιστικής βαρβαρότητας και απανθρωπιάς αυτού του συστήματος που υπηρετείτε. Σημαίνει ιδιωτικά μεγάλα έργα με τα χρήματα και τον ιδρώτα του λαού μας, όπως ο βόρειος οδικός άξονας στην Κρήτη με επιβολή διοδίων, το νέο ιδιωτικό αεροδρόμιο στο Καστέλι που καταστρέφει περιοχές υψηλής παραγωγικότητας, έργα που από ευχή θα γίνουν κατάρα για τους κριτικούς. Είναι η πολιτική που έχει ως κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος και όχι την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την οποία υλοποίησαν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, αυτή που θα συνεχίσει η παρούσα της Νέας Δημοκρατίας με τη συνένεση εκ νέου του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, των άλλων κομμάτων. Την ίδια τη λαϊκή πολιτική εφαρμόζουν και οι δημοτικές περιφερειακές αρχές, στην πλειονότητα ελεγχόμενες από τα δικά σας κόμματα, στη βάση ενός αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου Καποδίστριας, Καλλικράτης, Κλισθένης διαχρονικά, που νομοθέτησαν οι δικές σας πάλι κυβερνήσεις και δεν τις εμπόδισε ούτε η υποτιθέμενη κολοβή απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το πλειοψηφικό σύστημα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που εφαρμόζουν πολιτική φόρων, ελαστικών εργασιακών σχέσεων, εμπορευματοποίησης κοινωνικών δομών, αποδεχόμενες την περιστολή της κρατικής χρηματοδότησης, τη διεύρυνση της ανταπόδοσης, ενώ στήριξαν το αφήγημα της χρεοκοπίας της χώρας για να δουλέψουν συντεταγμένα, τη χρεοκοπία δηλαδή των εργαζόμενων και του λαού. Κύριε της κυβέρνησης, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, κλείστε. Δεν θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία εμείς, όπως κάνουν οι υπόλοιποι. Ούτε θα σας δώσουμε περίοδο χάριτος, ούτε αναμονή, ούτε 100 πρώτες μέρες της νέας αντιλαϊκής κυβέρνησης, της νέας δημοκρατίας. Θα ασκήσουμε αυτό που λέγαμε και προεκλογικά, αυτό που κάνουμε πάντα, μαχητική, εργατική, λαϊκή αντιπολίτευση. Εκεί θα επιστρέψει κάθε ψήφος στο ΚΚΕ. Εκεί μπορούν να βρουν πραγματική αγωνιστική διέξοδο και ο λαός και η νεολαία, δυναμώνοντας ακόμα περισσότερο το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, της πολιτικής των δικών σας κομμάτων. Ευχαριστώ.